Κυρίες και κύριοι, ας υποδεχτούμε τη Ζέτα Μακρυπούλια. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Dancing with the Stars Live. Μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς. Σήμερα έχουμε εκλεκτές καλεσμένες για τις οποίες θα σας μιλήσω σε πολύ λίγο. Πρώτα όμως θέλω να σας πω τα μυστικά μας. Σήμερα λοιπόν οι κυρίες του Dancing with the Stars έχουν βαλθεί να μας ζαλίσουν με το χορό τους και οι κύριοι έχουν στόχο να μας θυμίσουν ότι ο χορός μπορεί και είναι ανδρική υπόθεση. Πριν τους υποδεχθούμε, να καλωσορίσω την κριτική μας επιτροπή. Όπως πάντα μαζί μας, ο Φωκάς Ευαγγελινό. Καλησπέρα. Ο Γιάννης Λάτσιος. Καλησπέρα σας. Η Κάτια Δαντουλάκη. Ο Αλέξης Κοστάλας. Καλησπέρα σας. Και η Γκαλένα Βελίκοβα. Καλησπέρα σας, τι μου κάνετε? Υπέροχα. Τελικά Φωκά είναι ανδρικός, ανδρική υπόθεση ο χορός? Αν είναι. Ανδρική υπόθεση. Φυσικά είναι. Σε όλο το είδη των χορών. Ναι, ναι, γυναίκες, ναι. Και ειδικά στο Πάσο Ντόμπλε είναι. Είναι, για μένα είναι ο αγαπημένος του χορός. Και εμένα. Αυτό ήθελα να πω. Με πρόλαβες ότι σήμερα, Γιάννη, οι άντρες χορεύουν ένα πολύ παθιασμένο χορό. Το Πάσο Ντόμπλε. Η φωνή γιατί άλλαξε? Γιατί είναι παθιασμένος χορός. Γι' αυτό. Σου αρέσει το Πάσο Ντόμπλε? Πάρα πολύ. Να το βλέπω. Να το χορεύεις? Όχι, ε. Δεν το έχω χορέψει. Ελπίζω ποτέ μέχρι το τέλος να έχουμε μάθει κιόλας τι σου αρέσει να χορεύεις. Πέρα από τον blues, ας πούμε, που είναι ένας εύκολος χορός. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί? Μα έρχονται δύο σώματα κοντά. Είναι βαρετό. Α, είναι βαρετό. Για Πάσο Ντόμπλε σε βλέπω. Εκεί. Κυρία Δαντουλάκη, από την άλλη, οι κυρίες σήμερα εδώ της βραδιάς θα χορέψουν ένα πολύ έτσι ντελικάτο, θα έλεγα, και φινετσάτο χορό, το Βιενέζικο Βάλς. Υπέροχο. Νομίζω ότι είναι ένας χορός που σας ταιριάζει και εσάς πάρα, πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίος, με την παρουσία σας. Πάρα πολύ φιλικός, πάρα πολύ, για μένα από τους πιο ευγενικούς.